Oh.
κοινωνία της αρχαιρατικής χάριτος. Και τι πιστεύεις? Απόστολος ελέον Θεού, εψηφισμένος επίσκοπος της Αγιωτάτης Επισκοπής Μηδίας, Οικία Κυρή προέταξα. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιτήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον Ευτουπατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πώς εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού πιθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ού τα πάντα γένετο. Το δημάσου ανθρώπους και διατριμετέρα σωτηρίαν, κατερθόντο εκ των ουρανών και σακωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και να ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημόνη Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Για να στάντα την τρίτη μέρα κατασγραφάς και αλενθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενε δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενε με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και στετέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριο, το Ζωφιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήξαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Κελεύσον, κελεύσατε. Χάρις του Αγίου Πνεύματος, η μετασού. And preaching them in the fear of God and
clear confidence, and whatever has been commanded and rejected as being a strange teaching, those I also forever reject and renounce. Παναγίου και τελετραχικού πνεύματος, έστω μετά σου, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν.
Θεός ευλαβίας και φόβου Θεός ιόντων εν αυτόν, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέ του Αρχιεπισκόπου ημών Δημητρίου. Αντιλαβούς
Αμήν. Επακούσε σου, Κύριος, εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Σώσον ημάς, παράκλητε, άγαθε, σώδοντας η Αλληλούια. Εξ αποστήλες η βοήθεια εξ Αγίου και εξ Υιόν αντιλάβει το σου. Σώσον ημάς, παράκλητε, άγαθε, καταλεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκός δίνεται εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθείστε Χριστέ ο Θεός ανάτων, θάνατον παρτήσας, ίσον της Αγίας Κριάγος. Δοξαζόμενος το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι, σώσον ημάς.
that which has been planted by your own hand. Spirit, amen. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του
του Αγίου Πνεύματος. Άμεν. Please be seated. Σεβασμιότατε Πάτε και Δέσποτα, σεβασμιότατε και θεοφιλέστατε Άγιοι Αρχιερείς, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, λαέ του Θεού ευλογημένε. Μετά των τριών πέμπων αφωνώ και λέγω, ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και νετός και περιψούμενος τους αιώνας και ευλογημένο το όνομα της δόξης Σου το Άγιο, και υπερελετών και υπερυψούμενων εις πάντας τους αιώνας. Μυστήριον ξένων ορό και παράδοξον, Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτων επίδε επί την ελαχιστότητά μου, και ανοίγαγε εις όρος υψηλών και σεβάσμιον, εις το μέγαν και εις θεόρητον όρο της αρχιεροσύνης, ως φωνής άρπιντος υπούστη εκ της μεγής της καθέδρας, της από ουρανών ορθοδοξίας του Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου το άγελμα της Επίσκοπων προαγωγής μου. Και ειδού ακούω μυστικός εις τα βάθη της καρδιάς μου, την φωνή του Κυρίου λεγούσης προς με, λύσε το υπόδημα εκ των ποδών σου, ο γάρ τόπος, ενώ εσύ έστικας, γη Αγία εστί. Δια τούτο και πάλι να φωνώ εξόρισης της καρδίας μου και εξόρισης της ψυχής μου και εξόρισης της διανοίας μου και εξόρισης της ισχύος μου, μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα Σου και ουδείς λόγους εξαρχέσει προσύνον το θαυμασίο Σου. Με τα φόβου Θεού και συνοχή καρδίας προσέρχομαι κατενόπων του φρικτού θυσιαστηρίου, ορών την κυρή καυστών βάτων της αρχιεροσύνης, μη κατακαιωμένη και εν υπακοή λέγω, ιδού εγώ Κύριε γέννη τόμη κατά το ρήμα Σου. Η ψυχή μου εντεσχερσή Σου διαπαντός και του νόμου Σου ού και πελαθόμην. Μεγίστη αισθάνομαι την τιμήν αλλά και βαθυτάτη την ευθύνη της νέας και υψηλωτέρας ταύτης διακονίας, εις την οποία με καλή Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Από τη σήμερον χάρητη του Πανεκτήρμονος Θεού συγκαταλέγομαι εις την σεπτήν πορεία των αρχιερέων του Πανιέρου Οικουμενικού Πατριαρχείου και πρώτου της Ορθοδοξίας Θρόνου. Καλούμε από τον ίν Ιεράρχης του Μαρτυρικού Φανωρίου, εξαγγέλων τα μεγαλεία του Θεού εν τη Εσπερία ως βοηθός επίσκοπος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κυρίου Δημητρίου και υπό την σοφή καθοδήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αγίου Φραγκίσκου κυρίου Γερασίμου. Εις την άμετρο προσμέση κατάβαση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, του μοναδικού σωτήρος του κόσμου, εν καρδίας εντετριμένη και τεταπεινωμένη να φωνώ, Κύριε, σύ γινώσκης ότι φιλώσε, ή το όνομα Κύριο ευλογημένο από του νυν και έως του αιώνος. Εις το έλεος εσπλαχνίας Σου, Κύριε, μόνο θαρών προσέρχομαι, αναλογιζόμενος την αδυναμία μου. Την αποκυρίου ενίσχυση και το θείον φωτισμόν επικαλούμε, ή να αξιωθώ, ακατακρίτως, διακονήσε από την υψηλωτέραν και πολυεύθυνον ταύτην θέση την μίαν, αγίαν, καθολική και αποστολική ορθόδοξη εκκλησία ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Δόξα, ύμνο και ευχαριστία να πέμπω προς το εν τριάδι Θεό για το μέγα τούτο δόρημα εις της μικρότητά μου, με τα δακρύων και απείρου ευχαριστίας αναφωνώ μετά τον προφωτάναπτος Δαβίδ, τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όνα τα παιδοκέμι. Εν ύμνης ευχαριστής δοξολογώ και γεραίρω την υπεραγία Θεοτόκων, την παραμυθία, δια την κρατεάν σκέπη και συναντήληψην αυτής πάσας τα σημέρας της ζωής μου. Εν βαθυτάτε ευγνωμοσύνη μνημονεύω κατά την ηγημονική ταύτην ώρα του σεπτού ονόματος, του προσκυνητού μη αυθέμπου και δεσπότου, του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, ως της μετευμενίας επίδε επί την ελαχιστότητά μου, την ογόνη ευλαβός, καταθέτω ειλικρινώς την διαβίου παντός ευγνωμοσύνη και αφοσίωσή μου προς το σεπτόν προκαθήμενο του σεπτού Οικουμενικού Πατριαρχείου και τη μαρτυρική μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης.
εν σεβασμό δε πολλού αποδίδοντας εν καρδίους ευχαριστίας μου προς τους σεβασμιωτάτους αρχιερείς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου μας, με τα συγκινήσεως βαθίας και οφειλητικής ευγνωμοσύνης μνημονεύω τη φρικτή ταύτην ώραν ημάς, Άγιε Δημονάρχα, τον σεβασμιότατον Αρχιεπίσκοπον Αμερικής, κύριον Δημήτριον, ο οποίος από τις αφήξεώς μου στη μεγάλη χώρα της Αμερικής με περιέβαλε με τα πατρικής αγάπης και στοργής. Εδιδάχθη παρά τους εκτού Αρχιεπισκόπου μας τη μετασυνέσεως, σοφίας και πατερικής διακρίσεως, ποιμαντική διακονία. Διαφυλάτη αυτόν Κύριος ο Θεός εν υγεία σταθηράν επί έτη πολλά. Θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες απευθύνω και στους προς τους σεβασμιωτάτους Αγίους Αρχιερείς της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, διός αγαθά και ευμενή υπέρ εμού απειργάστησαν. Ως αυτός με τευνομοσύνης βαθίας και απείρου ευχαριστίας μνημονεύω τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αγίου Φραγκίσκου Κύριο Γεράσιμο, τον ακάματον σεμνών, απλών και τίμιων ποιμενάρχη μας, ο οποίος ως γνήσιος και αληθινής πνευματικός πατήρ, με έθεσε υπό τη σκέπη των πτερήγων του, για την πατρικήν αυτού αγάπη και ευμενή κρίση και πρόταση προς την ιεραρχία της Εκκλησίας μας. Εκ μέσης καρδίας, εκ φαριστώ, εκ βάθους ψυχής, ευγνωμονώ και οικώς εύχομαι, ο δωροδότης Θεός, να το αντιπροσφέρει κατά την αγαθήν αυτού καρδία. Εξ όλης μου της καρδίας, ευγνωμοσύνη δυναική και ευχαριστία διάπειρο, εκφράζω προς ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βοστόνης, κύριο Μεθόδιο, για την αμέριστον συμπαράστασή του κατά την περίοδο των σπουδών μου στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βοστόνης. Ταπεινώς εύχομαι ο Θεός να του χαρίζει υγεία, δύναμη και μακροημέρευση. Ως αυτός με τεστημάτων ευγνωμοσύνης μνημονεύω τον Σεβασμιότο Μητροπολίτη Προύσης κύριον Πηδοφόρων, το σεμνών και ακαταπώνητον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάρτης, δια την ειλικρινή αγάπη και τα φιλάδελφα αισθήματα αυτού προς την ελαχιστότητά μου. Ηλεημένον εξαιρέτως παραθεού θεωρών εμ' αυτόν, διότι κατά την εφηβική μου ηλικία γνώρισαν των πολιών σοφών και ακίνητων γέροντά μου, αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου Σεραφείμ Παρχαρίδη, τον σεβάσμιο καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγίας Παραμυθίας της Γενέτηράς μου Ρώμη, εις την οποίαν και κάρη μοναχός. Εν ευχαριστίες πολλές σας πάζουμε νοερός την τιμίαν αυτού χείρα, εξητών την Αγία του ευχή. Οι οποίοι το πατροπαράδοτο σέβασμι δίδαξαν, των αδελφών μου Σταύρων, Σπυρίδωνα και Κατερίναν, οι οποίοι θυσιαστικώς και με πολλήν αγάπη μέχρι σήμερον με επεστήριξαν. Ας τους χαρίζει ο Κύριος μακροζωίαν και ουράνιον ευλογίαν. Ευχαριστίες οφείλω στους αναδόχους, στους πνευματικούς αδελφούς, στους διδασκάλους και καθηγητές μου εν Ρόδο, Πάτμο, Θεσσαλονίκη και Αμερική. Εκ βάθους καρδίας ευχαριστώ κατά πάντα και δια πάντα τους πατέρας και αδελφούς που συνδιακονήσαμε, τους συγγενείς και φίλους, τους εκλεκτούς συνεργάτες και όλους τους ευνούς ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως Αγίου Φραγκίσκου και πάντα σημάς οι οποίοι με τα προθυμίας προσύρθατε σήμερον ή να συνετάσχεται προσευχητικώς στο μέγα μυστήριο της Θείας Λειτουργίας και της εις επίσκοπων χειροτονίας μου. Όλος ιδιαίτερος με τα αγάπης πολλής και θερμών ευχαριστειών μνημονεύω τους πνευματικούς μου αδελφούς, αρχιμανδρίτες Άνθιμων Παλαιόγλου και Μάξιμων Παναγιώτου. Ο Κύριος της δόξης να αντιπροσφέρει σε όλους εμάς κατά την αγάπη και τον κόπο σας. Εξαιρέτως και χρεωστικώς ευγνώμονα μη αποιούμε των ιερέων, των προέδρων, των κυριών της Φιλοκτώχου και του εκλεκτού λαού της Μεγαλονίμου Κοινότητος του Αγίου Δημητρίου Αστορίας, που στεγάζει το μοναδικό ελληνικό σχολείο, διόσα υπέρ ημού έπραξαν εν αγάπη κατά την εκείσε οκταετή διακονία μου.
Μνημονεύω προσέτη των μοναστικών αδελφοτήτων των Ιερών Μονών Αγίου Αντωνίου Αριζόνας, Ζωδόκου Πηγής Καλιφόρνιας και Τιμίου Προδρόμου Άσικτον, τη σειρά Μητροπόλεως Αγίου Φραγκίσκου, για την αγάπη και την θερμήν αυτών αντίληψη υπέρ της ελαχιστότητός μου. Παρακαλώ όπως έχονται υπέρ της από Θεού ενισχύσεώς μου. Επειδή τη φοβερά και φρικτή ταύτην ώρα, θερμώς επικαλούμε την πρεσβεία της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακονητρίας, του Αγίου Θεονάρχη Επισκόπου Θεσσαλονίκης και της Αγίας Θεοφανούς της Βασιλίσσης. Εξητώ την μεσητεία των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Δημητρίου του Μυροβλήτου και Γεωργίου του Τροπεοφόρου, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης της Πανσόφου και του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιγνατίου του Θεοφόρου. Εξαιρέτως δε την πρεσβεία και διηνεκήν προστασία της Κυρίας Θεοτόκου της Παραμυθίας επικαλούμε. Ιδού λοιπόν ακούω μυστικώς τη βιαία πνοή του Παναγίου Πνεύματος να υπερίπταται ήδη απ' εμέ ως η γλώσσα πυρός. Και τα νύν επικαλούμε ταπεινώς τη συγχώρηση και τα σευχάς πάντων ημών, το συνερθόντο σήμερα εν το πανσέπτο ναού τούτο, ή να καταξιώσει με Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτο, ακατακρίτως προσεγγίσω το Αγίου Δυσαστηρίο και αξιωθώ του πληρώματος εις χάρητος του Θεού. Your Eminence, Father and Master, Your Eminences and Your Graces, dear fathers and brothers, holy people of God, with extreme honor and with profound sense of responsibility and duty, I come forward today to assume the Holy Great Church of Christ of Constantinople's calling to service. From this day forth, by the grace of our all merciful God, I enter into the sacred space of the hierarchy of the first throne of the Orthodoxy, our Ecumenical Patriarchate. I'm called from henceforth a bishop of Mother Church of Constantinople, the Fanar, announcing the majesty of God as an auxiliary bishop of His Eminence Archbishop Demetrios of America, and under the wise and discerning guiding Lord, you know that I love you. May the name of the Lord be blessed from this time forth and unto the ages. Because of the Lord's mercy and compassion, do I dare come forward, as I recognize my own shortcomings. I seek the Lord's fortitude and heavenly enlightenment so that I may be found worthy without condemnation to serve the only holy Catholic and Apostolic Orthodox Church for the chief and most demanding position as a faithful soldier of Jesus Christ. I offer glory, praise, and thanksgiving to God, the Holy Trinity, for this immense gift to me, unworthy as I am. With tears and limitless gratitude, I proclaim, as did the prophet David, what shall I ever offer to the Lord for all that He has given to me? I offer thanksgiving to the most blessed Theotokos, the Paramithia, for her all-encompassing protection all the days of my life. With profound gratitude, I call to mind, at this certain moment, the name of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew. On bending knee, I wholeheartedly and sincerely express my lifelong gratitude and dedication toward the Honorable Primate of the Venerable Ecumenical Patriarchate, the Mother Church of Constantinople. With great respect, I offer my gratitude to their eminences, the hierarchs of the Holy and Sacred Synod of the Ecumenical Patriarchate. With profound emotion and responsibility, I call to mind our Holy Chief Shepherd, His Eminence Archbishop Demetrios of America, who has embraced me with paternal love and affection from the first moment of my arrival to the great land of the United States of America. From our Venerable Father and Chief Shepherd of our Blessed Archdiocese, I have learned the meaning of harmony, discernment, paternal wisdom, and pastoral ministry. May the Lord God keep him in good health for many years. I also offer warm their heart and heartfelt thanks to their Eminences, the Holy Hierarchs of the Sacred Epochia Synod
of the Greek Orthodox Archdiocese of America for their generosity, charity, and beneficence toward me. Among the members of our Parochial Synod, I express my profound and infinite gratitude to His Eminence Metropolitan Hierosimos of San Francisco, our modest, humble, and honorable Chief Shepherd, who as a genuine and sincere spiritual father has embraced me under the shadow of His wings. For His paternal love, His sympathetic discernment, and recommendation to the Holy Parochial Synod, from the depths of my heart, I thank Him with all my soul. I'm grateful, and as His son, I pray that our loving God can render unto His according to the beneficence and kindness of His heart. With profound emotion, I express my gratitude to His Eminent Metropolitan Methodios of Boston for His immeasurable support during my studies at Boston University. Respectfully, I pray that our Lord Jesus Christ will grant unto him health, fortitude, and abundance of the days. At this point, I also come to mind His Eminent Metropolitan Epitophoros of Bursa, the modest and diligent abbot of the Holy Monastery of the Holy Trinity of Halki. I thank him for his sincere love and for his fraternal sentiments toward me. I consider myself to be especially blessed by God for my relationship with my wise and merciful spiritual father, the Archimandrite of the Ecumenical Throne, Seraphim Parcharidis, and the respected abbot of the Holy Monastery of the Mother of God of Consolation on the island of Rhodos. With immense gratitude, I anointedly venerate his venerable hand and ask for his holy blessing. Moreover, I call into remembrance Metropolitan Apostolos Dimelis of Rhodos, a most kind-hearted and kind shepherd who introduced me to the rocks of the Holy Diaconate and Priesthood. May his memory be eternal. May the Lord God also grant eternal rest and number among the righteous my grandparents, Evangelos, Ekaterina, and Stavros. With tears and filial gratitude, I commemorate my parents, Ioannis and Stergia, along with my beloved grandmother, Barbara, who told me to hold in high esteem the tradition of my homeland, as well as my siblings, Stavros, Spiridon, and Ekaterina, who have supported me unconditionally through my life. May our Lord grant to them long life and an abundance of His heavenly blessings. Special thanks must be extended to my godparents, to my spiritual brothers, to my teachers and professors in Rhodos, Patmos, Thessaloniki, and in America. I'm especially thankful for the prayers of the Reverend Fathers, the brothers, my concelebrants, in the vineyard of the Lord of the Holy Metropolis of San Francisco, especially those who, with great joy, join us today to participate in prayer, the grand mystery of the Holy Eparchial, of the Holy Eucharist of my ordination to the Episcopacy. With great love and appreciation, I also call to mind my spiritual brothers, Archimandrites Antimus Panayotou and Maximus Panayotou. May the Lord of glory grant unto each of you his blessing according to your love and labors. My thoughts at this time are especially with the clergy presidents and ladies of the Philoctetus Society and the faithful people of the historical community of St. Demetrius of Astoria for all that they lovingly offered to me during my 8-year ministry at the parish. I always give love of them. I also wish to acknowledge the monastic monasteries, communities in the metropolis of San Francisco, namely the monasteries of St. Anthony's in Arizona, Zodokos Pigin, California, and St. John the Forerunner in Washington State. I thank them for their love, their warm reception of me, and also joining in prayer on this day. During this sacred and awesome moment, I passionately call upon the intercessions of St. Anastasia de Pharmakonitria, St. Theonas, Archbishop of Thessaloniki, and St. Theophano the Empress. I ask for the mediation of the great holy martyrs Demetrios and George, St. Catherine the All Wise, and of the holy martyr Ignatius the God-bearer. I especially seek the intercessions
and protection of the Lady Theotokos the Paramithia. Behold, therefore, I hear the life-giving breath of the All Holy Spirit descending upon me as a tongues of fire. And now I humbly request the forgiveness and prayers of everyone assembled in this venerable church, so that the Lord God, the Pantocrator, may permit me to approach the holy sanctuary and find me worthy of the fullness of God's grace. May it be thus. Genito, amen. Αγαπητέ μου, ψηφισμένε επίσκοπε Μηδίας Απόστολε, ο Θεός υπήρξε εξαιρετικά ευνοϊκός σε σένα από την ώρα που γεννήθηκε σε μια ευλογημένη οικογένεια στη Ρόδο με στοργικούς και πιστούς γονείς, μετά με τη σχέση σου με το Ιερό Μοναστήρι της Παναγίας, στη Ρόδο, στις σπουδές σου στη Θεσσαλονίκη και τη σχέση σου με την Ιερά Μονία Αγίας Αναστασίας Φαρμακοποιητρίας, στη συνέχεια των σπουδών σου στη Βοστόνη, εδώ στην Αμερική, στη διακονία σου στην ενορία του Αγίου Δημητρίου και Αγίας Εκατερίνης Αστολίας, και τέλος η διακονία σου ως πρωτοσυγγέρο στην διακονή σου. Ο Παναγιώτατος Πατριάρχης, ο οποίος πάντοτε σε προσέχει ιδιαίτερως και η περί αυτών η Αγία Κυρά Σύνοδος δέχτησαν την συνηγορία και την πρόταση και προέβησαν στην εκλογή σου σε επίσκοπο Μηδίας. Φθάνησε σε αυτή την ώρα με μια σωρία εκφράσεων και εκδηλώσεων θείας ευλογίας εν αυθονίου. Ήδη τότε σήμερα θα χειροδοτηθείς από 10 εκλεκτούς ιεράρχες, μέλη της Συνόδου του Βοηθούς Επισκόπους, με την παρουσία σεβασμίων ιερέων τόσο από την Ιερά Μονή Παναγίας της Ρόδου όσο και από την Ιεράρχη της Αμερικής, αλλά σήμερα έχεις και την ευλογία επίσης της παρουσίας του προκαθημένου της Αντιοχειρινής Αρχιεπισκοπής που γίνει in addition to anything else, we have a special blessing of the presence of the head of the Archdiocesan Archdiocese of America, assisted by the Dean of the Cathedral in Brooklyn. So, in terms of the hierarchy and the people who are surrounded by a tremendous expression and flooding condition of love and prayers for your further progress as a distinguished virgin. Δεν θα ήθελα να προσθέσω πολλά. Απλώς θα ήθελα να επιθυμίσω, Άγιε Ψηφισμένε, ότι σήμερα δεν φτάνεις σε κάποιο τέρμα. Σήμερα κάνεις μια στάση σε ένα ορατικό σταθμό και αρχίσεις κάτι άλλο. Συνεχίζεις κάτι άλλο. Δεν σταματάς. Και η κρίση στον βαθμό του Επισκόπου είναι κρίση για συνεχή πορεία, σταυρωμένη πορεία πολλές φορές. Πορεία διαπορίας, η οποία δεν σταματάει. Διότι υπάρχει το μέγα και ασύγκριτο πρόβλημα. Ο Κύριος Ιησούς, ο οποίος άρχισε την διακονία του, την εικοσία διακονία του, με την πολύ απλή φράση που μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ότι ήρχισε χειρίσω το Ευαγγέλιο και θεραπεύω τα σαν νόσο.
Η ιδιότητα του Επισκόπου είναι ιδιότητα διατηρήσεως της αληθείας του Ευαγγελίου και θεραπείας των ασχόλων, των πολλούν, των παραπλευρών. Έχει αυτή την ειδική μορφή. Διατηρήσεως την Ευαγγέλιο και θεραπεύοντα. Τα πάσης φύσης ανθρώπινων σύνδεων. Αυτό είναι ένας οδηγός ο οποίος μας λέει ότι ένας επίσκοπος δεν μπορεί ποτέ να είναι καταπληκτικός όπως ήταν κάποιος. Γιατί δεν μπορούμε ποτέ να φτάσουμε στο ύψος και στην ποιότητα και στην ίδια ποιότητα της χειριστικής και θεραπευτικής λειτουργίας του Κυρίου. Αλλά προσπαθούμε όσο μπορούμε. I'm very glad that today is a very blessed coincidence that we commemorate and elect a great bishop of the Church, Bishop Ignatius of Canterbury. Bishop Ignatius of Canterbury was one of the first martyrs bishops of the Church. And he wrote seven magnificent letters, six magnificent, in which he expresses something which we have to remember. If you read the letters of St. Ignatius, there is in printed form, there is no line in his letters in which the name God or the name Jesus Christ is not mentioned. It's not accidental that the Church declared him Theophoros, the one who hears. The language of Ignatius is a theophoric language, is a theocentric language, because for him, God was the center. And he used plenty of unusual expressions. He said, I am hallowed God, chroma Theou. He even said something very unusual, Εγώ λόγος Θεού. He didn't say, I am proclaiming the word of God. He said, I am word of God. Meaning that with what he was, what he said, and what he did, it was really speaking for God. Εγώ λόγος Θεού. And I try to close here with one more important, very important statement that comes from St. Ignatius. It has to do not only with his passion for God, his theocentric attitude. He was very much aware of the connection of the bishop not only with God, but also with people. And he uses the beautiful image that the bishop connected with people who serves is exactly, and this is a bishop, like a guitar with its chords. The bishop is a guitar, the chords are different. You cannot have music without the chords. Only the instrument of the guitar doesn't produce music. The chords alone don't produce music without being attached to the guitar. So that's why he says, ο επίσκοπος είναι ιερωμοσμένος της πιστής ως παιδί. Χορδεύει τη κιθάρα. The bishop is connected with the people, like the guitar to the chords. And therefore they are able to produce music which is they sing the glory of God. Please remember, here is Bishop Elector, this very amazing items that are related to the identity issue. May I say a unique identity on earth in terms of essence and function. Please remember, the Lord, Χειρίσον και Θεραπεύθερον.
and St. Ignatius, the need being Theophore. Theocentric uses, in other words, in addition, Theopresbyteris, a constant ambassador. Υγείας θέσουν το όνομα και δεν δόξας θέσουν η βασιλεία.
του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη, Κύριε Δεϊθόμενη, υπέρ της άνω την ειρήνης εξωτερίας των ψυχών, Κύριε Δεϊθόμενη, υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, στα θείας των Αγίων του Θεού Επισιών, εξ των πάντων ενώσεως, Κύριε Δεϊθόμενη, και του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου του Βαρθολομαίου, ιεροσύνης αντιλήψεως, διαμονής ειρήνης, υγείας και σωτηρίας αυτού και του έργου του χειρών αυτού του Κυρίου Δεϊθόμενου, υπέρ του δούλου του Θεού Αποστόλου, του νυνίκου χειζωμένου Επισκόπου και σωτηρίας αυτού, Κυρίου Δεϊθόμενου, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, άσπιλον και αμόμητον αυτό την αρχιεροσύνη χαρίσετε, Κυρίου Δεϊθόμενου, υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη που είναι αυτές του Κυρίου Δεϊθόμενου, υπέρ πάντων των χρυζόντων της παρά του Θεού βοηθείας και αντιλήψεως του Κυρίου Δεϊθόμενου. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμενου. Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ χάριθε. Της Παναγίας Ακράντη, υπερομιγμένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτό και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων ημών εύσιντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσιν την ζωή ημών στον το Θεό παραθόμενος. Ο Λόρδος ο Λόρδος. In accordance with your divine plan for us, you have appointed for our sake teachers of like nature with ourselves, because it is not possible for the nature of man to endure the essence of the divinity, that they may stand by your throne and offer to you sacrifices and oblations on behalf of all your people. Do you, O Christ our Lord, make this man, who has been proclaimed a steward of the episcopal grace, an imitator of you, the true shepherd, who did lay down your life for your sheep, make him a guide for the blind, a light for those in darkness, an instructor of the unwise, a teacher of children, a lamp to the world, so that when he has accomplished the work of perfecting the souls of those entrusted to him, in this present life, he may stand without reproach before your throne and receive the great reward which you have prepared for those who have courageously contended for the preaching of your gospel. For yours it is to show mercy and to save us, and to you who we have spread glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Yeah.
Απεκρίθησαν αυτοί οι Φαρισαίοι, μη και οι
πλάκιστε, μη της εκ των αρχόντων επίστευσε εις αυτόν ή εκ των φαρισαίων. Αλλά όχλος ούτως ο μη γνώσκων των νόμων επικατάρατη εισή, λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο έρθον νυχτός προς αυτόν, εις ον εξ αυτόν. Μη ο νόμος ημών κρίνει των άνθρωπων, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνώτη ποιή, απεκρίθησαν και είπον αυτόν. Μη κι εσύ εκ της Γαλιλαίας ή, ερέμνησον και είδεν ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ουκ εγίγερτε. Πάλι πλαυτής ο Ιησούς ελάβησε λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή που μη περιπατήσε έτη σκοτία. Αλέξη το φως τη ζωή. Thank you.
βήμα της ερχόμενων ημίν πρεσβυτέρων και διακόνων και πάσης της ερ Χριστώ ημών, αδελφότητος, σύμπαντος του έθνους ημών, με τα πάσης αρχής και εξουσίας και ταυτόου των αρχών του Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου, του Προέδρου και των Λελών, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενωρίας Τάφης, της Προέδρου και των Λόγων Φιλοκτώπων, των Διδασκόντων και Διδασκομένων, των Σχολείων Τούρκων και Πάσης της Σχολής, της Ιερής ημών Αρχιεπισκοπής, των γονέων, αδελφών και συγγενών του Άγνου Χειροποτιθέντος Επισκόπου, πάντων ημών των συνεχόμενων στη Θεία Λειτουργία Τάφη, ετοπνικτήρων και φίλων ημών, και πάντων και όν έκρασμος κατά διανέμει νηστή Κύριος ο Thank you.
άρχονται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου πιθέντα, ομοούσιο του Καθήκου τα πάντα γένετο. Τον μημάς τους ανθρώπους και για τη μετέρα της σωτηρίας, κατευθώντα εκ των ουρανών, και σαν το θέσμα πήγε και γιος υπροσκυνούμενων και συγχωρισαζόμενων, το λαλήσα πια των προφητών. Εις μίαν Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν πάθης μας άφησεν αμαρτιών, προς τον κόβο Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος σε αιώνος. Αμήν. Στόμεν καλό, yeah.
σώμα και το πνεύμα του Κυριακή, σάπασα μας. Oh,
λάβε την ράχον αυτή. Την απειμένη σου εμπιστευτές υπήμιον, έστω αυτής υπό σου βακτηρία και υποστηριχμός, με αμυθέσει και ευτραπέζεις χρόνου από την ράβο επιστηπτική ράβο παιδεύσου. Receive this star and instruction. Thank you.
για την παρουσία σας και για την εύσπροσμο κατά τάξη τελετή της χειροκρινίας του Νέου Επισκόπου. Ο Νέος Επίσκοπος έχει την μεγάλη ευλογία να διακονήσει κοντά στον Άγιο Αγίου Φραγκίσου, ο οποίος είναι ένας πεπειραμένος ιερέας, ο οποίος θα βοηθήσει τον Επίσκοπο για να αναπτυχθεί στο μέγιστο της δυνάμεώς του. Ευχαριστώ ιδιαίτερως αγαπητές φίλοι του His Excellency Metropolitan Joseph and the Escort of Father Paul's Cathedral. Ευχαριστώ ιδιαίτερως τους ψάχνους οι οποίοι σήμερα ψάχνουν τόσο ωραία, τα παιδιά του ιερού, τα οποία μας βοήθησαν πάρα πολύ, τους καλούς φίλους που ήρθαν από την Αστόρια, αλλά πιο πολύ τους καλούς φίλους που ήρθαν από την Καλυφό, έναν μακρό δρόμο για να τιμήσουν τον νέο Επίσκοπο. Θα δώσει το αντίδοτο και η Ισπανική του αντίδοτο, ένα αυταπέτειο και αντίδοτο, and there will be a reception at the community hall. Please, make sure, when you get the antidote, this is not the time to start a discussion with the newly ordained bishop, because you know him and you start saying stories. Just take the antidote because you are many and we don't want to be delayed by any means. Just kiss his head and just get his blessing. Thank you again, and thank you also the photographers who have made this beautiful and the video. Ελάτε, one more. Έλα. Το αντίδωρο. Συγγνώμη, μπορεί, just a little back. Βγαίνω από την άλλη μία. Δεν μπορώ να φυλάξω, θα μου φύγει η μύψα. Περάστε απ' έξω. Συγγνώμη. Thank you. Περάστε. Περάστε. Let's not mock over the new bishop. Big guys get yelled at, but that's okay. That's why the Dante is big. Thank you.
Σάββαμο. Apostolos of Medeia, Apostolos of all the invited angels are all rooting for a reception of the
καρδιά σας και γιατί σας ευχαριστούμε. Μες την ευχή μου, μέσα στην ψυχή. Θεόδωρέ μου, σήμερα είναι λαμπρή. Φωτογραφίες θα βγάλουν. Ευχαριστώ. Άξι, είστε καλά, είστε καλά. Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που ήρθατε. Τα κάνουμε, γυρνάμε, ωραία. Ναι, μπράβο.